βασιλιά μου, κοιμάσαι όρθιος. Βασιλιά μου. Είδα πάλι αυτό το όνειρο. Κι αυτή πάλι δόσκασε με το δούλο. Θέλω να μου βρεις μια καινούργια γυναίκα θα πάρω. Αύριο το βράδυ θα βρεθώ ξανά. Φτάνει πια, Άρχοντά μου. Το παρελθόν έχει φύγει μακριά. Είναι καιρός να το λησμονήσεις, να ησυχάσει η ψυχή σου. Όσο το όνειρο αναστατώνει τον ύπνο μου, δεν μπορώ να ξεχάσω. Η ψυχή μου ακόμα ζητάει εκδίκηση, γι' αυτό το όνειρο ξαναγυρνά. Θέλω να μου βρεις μια καινούργια σύζυγο θα πάρω. Αύριο το βράδυ θα παντρευτώ ξανά. Να παντρευτείς, Άρχοντά μου. Να παντρευτείς και να ξεχάσεις. Και με την γυναίκα που θα πάρεις, να ζήσεις μια καινούργια ξέγνια στη ζωή. Κάθε γυναίκα που παντρεύεσαι πρέπει και να τη σκοτώνεις. Αυτό όλοι θα το θέλαμε. Εδώ που τα λέμε καμιά φορά. Πρεμιέρα χθες για το Διπεθέ Κοζάνης που παρουσίασε το έργο «Χίλιας και μία νύχτες», συνεχίζοντας έτσι χωρίς διάλειμμα την ετήσια παρουσία του στο Παιδικό και Εφηβικό Θέατρο. Φέτος η παράσταση μας ταξίδεψε στην Ανατολή για να συναντήσουμε όλοι μαζί τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, τον Αλαντίν και το Μαγικό Λιχνάρι και άλλες ιστορίες που αφηγεί τη Σεχραζάτ στις ξάστερες αραβικές νύχτες. Οι «Χίλιας και μία νύχτες» ή «Τα παραμύθια της Χαλιμάς» κατάγονται από την αφηγηματική και λογοτεχνική παράδοση της αραβικής χρυσής εποχής, όταν η καλλιέργεια των επιστημών και των τεχνών έφτασαν στο αποκορύφωμά τους τον 6ο και 8ο αιώνα μετά Χριστόν. 7 ηθοποιοί ερμήνευσαν 32 ρόλους σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Στη σκηνή ζωντάνεψαν εικόνες με κίνηση και λόγο. Μαζί με την τέχνη του θεάτρου χρησιμοποιήθηκε και εκείνη του κινηματογράφου. Παράλληλη δράση, γρήγορες εναλλαγές σκηνικών, προβολές, τραγούδι, σκηνές μάχης και χορογραφίες συνέθεσαν την ιστορία. Η σκηνοθεσία και η χορογραφία ήταν του Πάρη Μαντούβαλου, η διασκευή και η μουσική επιμέλεια του Πάρη Μαντούβαλου και του Γιάννη Καραχισαρίδη. Σκηνικά κοστιούμια Σοφία Παντουβάκη. Φωτισμοί Σάκης Παπαδόπουλος. Μουσική διδασκαλία και στίχη Έμι Τσιούρα. Βοηθό σκηνοθέτη και βίντεο Άσπα Σιώκου. Βοηθή σκηνογράφου Βενετία Νάση και Φένια Πολυβού, ενώ του 32 ρόλου ερμήνευσαν οι ηθοποιοί Γιώργο Αβραμίδη, Νικήτα Αναστόπουλο, Νίκο Αξιώτη, Ελένη Κοταρίδη, Νάντσι Μπούκλη, Σπύρος Πετούσης και Σάβα Σωτηρόπουλος. Να τονίσουμε πως οι παραστάσεις για τα σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στα μέσα Μαρτίου.